Από το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου ξεκίνησε η λειτουργία των ΚΤΕΟ. Ανοίξαμε, λειτουργούμε κανονικά με τα προστατευτικά μέτρα ως γνωστόν για τον κορονοϊό. Οι καθημερινές δουλεύουμε 8 με 3 και Σαββάτο 8 με 1. Και τα δύο καταστήματα, όλο το προσωπικό είναι υπατμόν για να εξυπηρετήσει όσο περισσότερο κοινό μπορεί σκαβάλα σε αυτό το διάστημα. Όπως είναι γνωστό, για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού κατά τον τεχνικό έλεγχο πρέπει να τηρούνται οι εξής κανόνες. Οι ελεγκτές και το λιποπροσωπικό να είναι εφοδιασμένοι με γάντια και μάσκες, να υπάρχει αντισηπτικό σε εμφανές σημείο, εντός του χώρου της γραμματείας να αποφεύγεται η παραμονή πολιτών εκτός του απαραίτητου χρόνου για την προσκόμιση των απαραίτητων για τον έλεγχο δικαιολογητικών για την παραλαβή του δελτίου τεχνικού ελέγχου. Ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται μέρημνα ώστε ο τεχνικός έλεγχος να πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού για την αποφυγή συγχρονισμού. Σίγουρα πρέπει να έχουν υπομονή, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να τηρούν και τα μέτρα, τα οποία είναι οι μάσκες, τα γάντια, οι αποστάσεις ο ένας με τον άλλον. Εξυπηρετούμε όλα τα ραντεβού, μόνο ραντεβού, δεν εξυπηρετούμε κανέναν άλλον. Όσοι έρχονται χωρίς ραντεβού δεν εξυπηρετούνται. Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο και να μην πιέζεται και η κατάσταση του χώρου και ο συνωστισμός. Φυσικά και οι πελάτες, όμως εξυπηρετούνται όσο και καλύτερα γίνεται. Υπενθυμίζεται ότι για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΤΕΟ παρατείνεται κατά 70 ημέρες η διάρκεια ισχύως εκάστου δελτίου τεχνικού έλεγχου κάθε κατηγορίας, εφόσον η ημερομηνία λήξης του εμπίπτει εντός της χρονικής περίοδου από την Δευτέρα 14 Μαρτίου του 2020 έως και την Κυριακή 3 Μαΐου του 2020. Για παράδειγμα, όχημα με ημερομηνία ισχύως του δελτίου τεχνικού ελέγχου το Σάββατο 14 Μαρτίου του 2020 μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα χωρίς την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου του 2020. Δημιουργήθηκε ένας μεγάλος όγκος που φυσικά δόθηκαν κάποιες παρατάσεις από το Υπουργείο Μεταφορών. Θα εξυπηρετηθούν μέσα στον Μάιο και μέσα στον Ιούνιο αντίστοιχα τα αυτοκίνητα του Απριλίου και του Μαΐου. Του Μαρτίου και του Απριλίου, συγγνώμη. Θα εξυπηρετηθούν μέσα στο Μάιο και στον Ιούνιο, παράλληλα με τα υπόλοιπα αυτοκίνητα του Μαΐου και του Ιουνίου. Και τι θα γίνει φυσικά με τον περίφημο διαγωνισμό? Ο διαγωνισμός, όπως γνωρίζουμε, τρέχει, όπως γνωρίζετε, τρέχει. Όσοι πελάτες προσέρχονται, μπαίνουν για κάρτα καυσαερίων είτε για έλεγχο του οχήματός τους, μπορούν να μπουν στην κλήρωση που έχουμε για τα ελαστικά. Πότε θα γίνει η κλήρωση? Η κλήρωση τώρα παίρνει μια παράταση λόγω της όλης κατάστασης. Από ό,τι φαίνεται, θα γίνει τέλος Ιουνίου, αλλά με μεγαλύτερο δώρο. Θα το αποφασίσει η διοίκηση τις αμέσως επόμενες ημέρες. Δεν θα είναι το ίδιο που λέγαμε 250 ευρώ, θα είναι κάτι περισσότερο.